εφημερή εκδρομή διμερία μου στα παλάτια μου κι η θλίψη μες στα μάτια μου. Μια χαρά και μια καημός, μια στο τρένο, μια σταθμός, προς θέση και αφαίρεση, εσύ είσαι η εξαίρεση. Έδιωξες πια τη βροχή κι ουράνιο τόξο έχει βγει. Πάνε τώρα μέρες που δεν σου πα αγαπώ, μα η αγάπη μου για σένα δυναμονή. Πριν να έρθεις ήμουνα στον άνεμο φτερό, τώρα δέντρο που πολύ βαθιά ριζώνει. Τώρα δέντρο που πολύ βαθιά ριζώνει. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Ελισάβετ Σπανού, γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο ερωτικά. Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά. Στους ερωτευμένους, χρόνια πολλά. Ας πούμε κάτι γλυκό και κάτι ευχάριστο μέσα στις μέρες. Όλοι ερωτευμένοι είναι εκεί, δεν βλέπεις. Λένε ότι οι ερωτευμένοι φαίνονται από μακριά, διότι λάμπουν. Αμά. Ναι. Είσαι συνέχεια. Ας τους ξαναδούμε άλλη μια φορά, για να διαπιστώσουμε ποιοι πραγματικά είναι ερωτευμένοι. Και δεν μιλάω για την Ελένη Καρποντίνη, θα έρθω να τα πούμε σε λίγο, γιατί δεν ξέρω πώς είναι η ζωή της. Τους υπόλοιπους γνωρίζω πάρα πολύ καλά την προσωπική του ζωή. Δεν μπορώ να λοιπόν, τυφλώθηκαν. Εσείς παιδιά να είστε ερωτευμένοι, να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να περνάτε όμορφα, να ζείτε την κάθε στιγμή, γιατί αυτό έχει σημασία. Ωραίο πράγμα είναι να είσαι ερωτευμένος, ωραίο πράγμα είναι να ξεχνάς, ελπίζω, τα καθημερινά προβλήματα και όχι τα πιο σοβαρά δεν ξέρω αν ξεπερνιούνται απλά με έρωτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Βοηθάει και ο έρωτας. Βοηθάει να ξεπερνάς. Βοηθάει. Έχεις δίκιο. Και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι ακόμα πιο απαραίτητος νομίζω. Δεν έχεις και άδικο. Εσύ τι λες? Εγώ τι να πω για τον έρωτα. Καλώς είναι να υπάρχει. Πόσοι ερωτευμένοι έρχονται στο μαγαζί σας και σας ακούν να τραγουδάτε? Έρχονται, δόξα τω Θεώ. Έρχονται. Αρκετοί. Αρκετοί, ναι. Όλοι ερωτευμένοι πρέπει να είναι. Όλοι ερωτευμένοι. Να σου πω κάτι όμως. Όλοι ερωτευμένοι πρέπει να είναι όλοι και όσοι πηγαίνουν γενικότερα στα νυχτερινά μαγαζιά. Διότι τους βλέπεις όλους ότι παθιάζονται με τα τραγούδια που έχουν πόνο. Δεν πονάς άμα δεν είσαι ερωτευμένος. Καλά, μπορεί έτσι, όμως, δεν είναι. Περίμενε. Τα περισσότερα έχουν πόνο. Μπορεί να είσαι και χωρισμένος. Είναι αυτό, μπορεί να είσαι χωρισμένος. Το να είσαι χωρισμένος δεν σημαίνει ότι έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο της σχέσης και δεν είσαι πια ερωτευμένος. Υπάρχουν οι χωρισμοί που είναι τέλειωσε η κατάσταση, τελειώσαν και οι δύο, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Και υπάρχουν και οι χωρισμοί που έχουν να κάνουν, παιδί, μια ιστορία δεν έχει τελειώσει, αλλά δυστυχώς τα θέματα εκεί τον οδήγησαν. Όλα παίζουν. Μυστήριο. Εσείς όταν είσαστε άσχημα ψυχολογικά, γιατί είσαστε από ένα χωρισμό, που τέλος πάντων δεν σας έχει τελειώσει. Τραγουδάτε καλύτερα, το παθιάζεστε πιο πολύ όπως ο κόσμος από κάτω, ας πούμε, που τα δίνει όλα και το ζει, λες και το τραγουδάει τραγούδι, ή όχι? Γενικότερα όταν το συνέστημα είναι ζωντανό και έχεις πρόσφατες αναμνήσεις και τέτοια, σίγουρα αποδίδεις καλύτερα το τραγούδι. Δηλαδή αν λες ένα τραγούδι χωρισμού και έχεις χωρίσει, σαφώς το αποδίδεις καλύτερα. Έτσι εσύ είναι, ας πούμε σε τέτοιες στιγμές πέσει ένα τραγούδι, πας στο δίκλειο ενός τραγουδιού που πολύ σε εκφράζει πάνω σε ένα χωρισμό που όμως δεν έχει τελειώσει, είπαμε. Υπάρχουν σχέσεις που τελειώνουν, φτάνουν στο τέλος. Δεν πάνε άλλο, ρε παιδί μου, εντάξει. Τα ζευγάρια μπορούν να χωρίσουν και φιλικά όταν φτάνει εκεί η σχέση. Εγώ μιλάω τον άλλον χωρισμό, τον άλλον. Που είναι ακόμα, κρατάει γερά, δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει φιλικός χωρισμός. Φιλικός χωρισμός, λέω, πάντα εισαγωγικά, κανένας χωρισμός δεν μπορεί να είναι καλός. Αυτό το λέω εγώ. Με τις δικές μου εμπειρίες ζωής. Δεν μπορεί να εκφράζουμε όλο τον κόσμο. Πολύ καιρό πριν για να χωρίσει φιλικά, ας πούμε. Όταν λέμε φιλικά, είπαμε, καλός χωρισμός δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει ο χωρισμός που γίνεται σε ζευγάρι που έχει κάνει τον κύκλο του και δεν υπάρχει ακόμα κατάσταση από κάτω. Και υπάρχουν και χωρισμοί οι οποίοι συμβαίνουν σε ζευγάρια που είναι ακόμα ερωτευμένα, αλλά ρε παιδί μου, τσακώνονται, διαφωνούν. Ξέρεις τι εννοώ. Τα έχουμε περάσει όλοι αυτά. Δεν είναι κάτι που δεν πιστεύω να σας ξάφνιασα. Όχι. Το δεύτερο είναι το πιο συνηθισμένο. Λοιπόν, πες τραγούδι εσύ και μετά ετοιμάσου να μου πεις και εσύ. Λοιπόν, το τραγούδι είναι ένα του Ρέμου, το Δυο Ψέματα. Ποιο είναι αυτό? Όποτε τα ακούω. Και
Και αν ρωτήσεις πώς περνάω, θα σου πω δύο ψέματα. Τι ζώδιο είσαι, Υδροχός, με οροσκόπο υδροχό είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ. Αυτό που λέμε στο μαγαζί συνέχεια, παράλληλα. Παράλληλα. Ναι. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως σε δύσκολη στιγμή. Παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα. Αυτό δεν είναι. Έτσι, λοιπόν, πες μου το μαγαζί γιατί θα πω πάλι λάθος με τους αριθμούς. 4-7-11. Ναι, ρε παιδί, μου είχε και κολόνια παλιά όταν ήμασταν πιτσίρικα. Σωστά, γιατί μπερδεύομαι εγώ. 4-711. Εσείς πώς δεν είπατε? 4-7-11. Εμείς είμαστε εγώ μόνο. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Έχετε φέρει και ορχήστρα βέβαια, αλλά πρέπει να μετακινηθούμε εμείς από εκεί να τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι για να μπείτε εσείς να περάσετε από την άλλη πλευρά. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο και θα σας χαρούμε πολύ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.